ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να ξαναστήσουμε τη χώρα, την πατρίδα, την οικονομία στα πόδια της. Και αυτό δεν γίνεται χωρίς παραγωγική ανασυγκρότηση. Δεν γίνεται χωρίς να ξανακερδίσουμε, να ξαναβάλουμε ως εθνικό στόχο την εργασία. Όταν μια χώρα έχει 60% ανεργία στους νέους ανθρώπους, δεν μπορεί να κοιτάξει το μέλλον με αισιοδοξία. Άρα τι νόημα έχει και η πρωτομαγιά σήμερα, όταν τα περισσότερα από τα βασικά δικαιώματα των εργαζομένων πλέον είναι παρελθόν. Ακριβώς γι' αυτό έχει νόημα η πρωτομαγιά, για να θυμηθούμε όλοι μας ότι σε αυτόν τον τόπο τίποτα δεν μας χαρίστηκε. Όλα κατακτήθηκαν με αγώνες και με θυσίες. Και αν είχαμε τα προηγούμενα χρόνια κάποια σημαντικά εργασιακά δικαιώματα και κατακτήσεις, αυτά τα κερδίσαμε μέσα από αγώνες, που σήμερα όμως αυτές οι κατακτήσεις χάθηκαν μέσα σε 4 χρόνια, μας τις πήραν, μας τις κλέψανε. Μόνο μέσα από αγώνες μπορούμε να τα ξανακερδίσουμε πίσω. Αυτό μας θυμίζει η Πρωτομαγιά. Και νομίζω ότι αυτό θυμίζει η Πρωτομαγιά σε όλο τον κόσμο, διότι δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αυτό. Το εργατικό κίνημα έχει δώσει πολύ σημαντικούς αγώνες από το Σικάγο, αλλά και στην Ευρώπη, παντού, για να κατακτήσει ένα επίπεδο ζωής, για να κατακτήσει ένα πλαίσιο για την εργασία. Σήμερα όλα αυτά χάνονται, όλες αυτές οι κατακτήσεις χάνονται. Νομίζω όμως ότι θα έρθει η στιγμή, και δεν θα είναι πολύ αργά αυτή τη στιγμή, που θα ξανακερδίσουμε πίσω αυτές τις κατακτήσεις, διότι είναι θέμα πολιτισμού, αν θέλετε. Έτσι είναι. Τώρα γυρίζετε από ένα ταξίδι 3 ημερών σε πόσες χώρες? Γύρισα χθες, μέσα σε 3 μέρες πήγα στην Πορτογαλία, στο Πόρτο, πήγα στη Γαλλικία, στο βόρειο μέρος της Ισπανίας, στο Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα, και από εκεί στην Πράγα, στην Τσεχία. 3 μέρες, 3 χώρες. Ως υποψήφιος πρόεδρος της Ευρώπης, πρακτικά έτσι. Και θέλω να ρωτήσω, ποιο είναι το κλίμα που εισπράτεται όταν βγαίνετε έξω, ένας αριστερός υποψήφιος πρόεδρος της Ευρώπης? Τι είναι αυτό το οποίο εισπράτεται ως κλίμα απ' έξω? Ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ για τις δυνάμεις της αριστεράς στην Ευρώπη, και όχι μόνο όμως για τις δυνάμεις της αριστεράς, είναι κάτι παραπάνω από ένα κόμμα της αριστεράς. Είναι, επιτρέψτε μου την έκφραση, την τηρουμένων των αναλογιών, ένας μύθος, υπό την έννοια του ότι είναι το κόμμα που διεκδικεί να ανατρέψει την ροή των πραγμάτων στην Ευρώπη για λογαριασμό του ελληνικού λαού, αλλά και προς όφελος των λαών, ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού Νότου. Υπό μία έννοια είναι ο εκπρόσωπος στο μύθο του Γολιάθ με τον Δαβίδ, ο Δαβίδ που κερδίζει τον Γολιάθ, ο μικρός και αδύναμος που όμως καταφέρνει να κερδίσει τον γίγαντα και να ανατρέψει τα πράγματα. Σε όλη την Ευρώπη λοιπόν μας βλέπουν με μεγάλη ελπίδα, προσδοκία, όλα τα μάτια είναι στραμμένα πάνω μας από φίλους και εχθρούς. Ιδιαίτερα δε σε ό,τι αφορά τον ευρύτερο χώρο της αριστεράς, όχι μόνο της ριζοσπαστικής και εναλλακτικής, αλλά ακόμα και της κεντροαριστεράς, υπάρχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μια ιδιαίτερη συμπάθεια στην προσπάθειά μας. Και εγώ αυτό το έχω ζήσει από κοντά σε όλες αυτές τις περιοδίες, σε όλες τις μεγάλες πρωτεύουσες. Να σας πω μόνο ότι στην Ιταλία, για την υποψηφιότητά μου για την διεκδίκηση της Προεδρίας Κομισιόν, συγκροτήθηκε ξεχωριστή λίστα για να υποστηρίξει αυτή την υποψηφιότητα και κατάφερε να ενώσει πολλές διαφορετικές αριστερές δυνάμεις, διασπασμένες μέχρι τότε, αλλά ιδιαίτερα διανοούμενους ανθρώπους που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στον πολιτισμό και στα πράγματα της γειτονικής χώρας, και για πρώτη φορά θα έχουμε ένα ψηφοδέλτιο το οποίο θα έχει την ονομασία «Η άλλη Ευρώπη με τον Τσίπρα», δηλαδή η άλλη Ευρώπη με έναν πολιτικό που είναι από άλλη χώρα και κατεβαίνει στην Ιταλία. Ωστόσο, αυτό το οποίο συζητήθηκε πολύ στην Ελλάδα, πέραν των επισκέψεών σας, είναι το γεγονός ότι ο Τσίπρας λοιπόν, που μπορεί να εκπροσωπήσει την άλλη Ευρώπη, δεν εκπροσώπησε ούτε την Ευρώπη αλλά ούτε την Ελλάδα στο πρώτο debate με τους υπόλοιπους υποψήφιους. Ένα debate στο οποίο εσείς θα μπορούσατε να είχατε θέσει πολλά ελληνικά θέματα. Γιατί? Διότι υπάρχει και δεύτερο debate στο οποίο θα πάω. Και διότι, ξέρετε, φυγομαχήσατε, είπαν πολλοί. Εντάξει, αυτοί που το είπαν αυτό όμως, καλό θα ήταν να ενδιαφερθούν και για το ότι να είχαν την ίδια ευαισθησία για το γεγονός ότι οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Δεξιάς αρνήθηκαν να έρθουν στο debate που κάλεσε το Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Διότι αυτό είναι ένα debate το οποίο οργάνωσε το Ολλανδικό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο του Μάστριχτ. Αντιστοίχως, το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο,
ζήτησε και μας κάλεσε όλους να διοργανώσει debate στην Ελλάδα με τους υποψήφιους για την Προεδρία. Ανταποκρίθηκαν όλοι πλην του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Δεξιάς και του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας. Δηλαδή... Δεν είδα λοιπόν την ίδια ευαισθησία. Αυτοί γιατί δεν ήρθαν εδώ? Δεν ήρθαν εδώ διότι φοβήθηκαν να έρθουν στον τόπο του εγκλήματος. Εγώ λοιπόν θα πάω στο βασικό debate το οποίο θα διοργανωθεί όχι σε κάποιο πανεπιστήμιο, αλλά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα διοργανωθεί από την EBU στις 15 Μάη. Όμως πρέπει να καταλάβετε ότι εγώ έχω παράλληλα να τρέξω μια καμπάνια στην Ευρώπη, παράλληλα μια καμπάνια στην Ελλάδα. Διότι οι ανθυποψήφοι μου έχουν ένα και μοναδικό, αν θέλετε, αξίωμα ή ένα και μοναδικό σκοπό να εκπροσωπήσουν τα κόμματα που τους υποστηρίζουν για την Ευρωπαϊκή Προεδρία. Εγώ είμαι και επικεφαλής κόμματος στην Ελλάδα και κυρίως κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μια κρίσιμη προεκλογική καμπάνια. Έχω ήδη μέχρι στιγμής γυρίσει τις περισσότερες πρωτεύουσες της Ευρώπης σε μια σειρά από σημαντικές πολιτικές πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις μαζικότατες και έχω να πάω και σε άλλες. Εάν λοιπόν ανταποκριθώ πλήρως στο πρόγραμμα και στις υποχρεώσεις που ορίζουν οι τηλεμαχίες των υποψηφίων, δεν θα μπορέσω να ανταποκριθώ στις προσκλήσεις των κομμάτων της αριστεράς που έχουν ανάγκη την παρουσία μου σε όλη την Ευρώπη, αλλά και στις αναγκαίες για την εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση, αν θέλετε, στην αναγκαία πολιτική εκστρατεία που μόνο εμείς έχουμε ξεκινήσει τόσο έγκαιρα. Έχω ήδη γυρίσει τις, αν δεν κάνω λάθος, 8 περιφέρειες από τις 13. Τα άλλα πολιτικά κόμματα δεν κάνουν πολιτικές συγκεντρώσεις. Δεν τολμούν να κάνουν δημόσιες και ανοιχτές πολιτικές συγκεντρώσεις. Όταν τις κάνουν, τις κάνουν σε κλειστούς χώρους, διότι έχω την αίσθηση ότι φοβούνται την αντιπαράθεση με τον λαό, τον διάλογο με τον λαό. Πάντως, νομίζω ότι και για εσάς είναι πιο ήσυχο το κεφάλι σας όταν είστε εκτός Ελλάδος. Γιατί όταν επιστρέφετε, πέραν όλων των άλλων, έχετε και τα ισοκομματικά πρόεδρα, τα οποία καλώς ή κακώς τα βρίσκετε πάντα μπροστά σας. Φαντάζομαι, αν ήμουν στη θέση σας και επέστρεφα χθες, θα έβλεπα τις δηλώσεις του Μανώλη Γλέζου ότι θα δούμε ποιο νόμισμα μας συμφέρει και αν είναι το ευρώ θα μείνουμε στο ευρώ. Αν δεν μας συμφέρει το ευρώ θα πάμε σε ένα άλλο νόμισμα. Θα έβλεπα τις δηλώσεις του Δραγασάκη ότι whatever is going to happen will happen ή whatever it takes για το τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα. Θα έβλεπα τις προτάσεις για δημοψήφισμα αν η διαπραγμάτευση αποτύχει και θα έλεγα ότι τι συμβαίνει εδώ πέρα, γιατί δεν υπάρχει επιτέλους μια ενιαία γραμμή 18 μέρες πριν τις εκλογές. Νομίζω ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, κύριε Σρόιντερ. Η γραμμή είναι ενιαία, διαφορετικές απόψεις πάντοτε υπάρχουν. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι όλα τα κόμματα έχουν διαφορετικές απόψεις. Απλά υπάρχει μία εκλεκτική προτίμηση στην πλειοψηφία των μέσων ενημέρωσης να ασχολούνται με τις διαφορετικές απόψεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είδα να ασχολείστε με την ίδια ένταση με το γεγονός ότι η κυρία Μπακογιάννη βγήκε προχθές και δήλωσε στην Νέα Δημοκρατία ένα μικρό κόμμα. Αν το δήλωνε αυτό ο Δραγασάκης, ο Λαφαζάνης, ο Γλέζος για το ΣΥΡΙΖΑ θα είχε γίνει χαμός. Έχει πει όμως ο Μανώλης Γλέζος ότι δεν είναι έτοιμος να κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα. Και εδώ λοιπόν θέλω να μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτή η μονταζιέρα που λειτουργεί ασταμάτητα όλο αυτό το διάστημα έχει φτάσει στα ωριά της. Έφτασαν στο σημείο να έχουν πρωτοσέλιδο σε μεγάλη κυκλοφορία σε εφημερίδα το ότι ο Μανώλης Γλέζος στο βιβλίο της Δρένας της Δούρου είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι έτοιμος να κυβερνήσει, ενώ λέει ακριβώς το αντίθετο. Κοιτάξτε, κύριε Σρόιντερ. Εγώ δεν θα ήθελα να αναφερθώ, αν και δεν θέλω να αποφύγω κανένα ερώτημά σας, περιπτωσιολογικά σε κάθε ένα ξεχωριστά. Θέλω να σας πω κάτι. Άλλοτε, ναι, σε αυτόν τον τόπο, δεν είχαν συγκεντρωθεί τόσο πολλά συμφέροντα για να υπερασπίσουν μια κυβέρνηση. Ποτέ άλλοτε σε αυτόν τον τόπο δεν είχαν συνασπιστεί τόσο πολλά συμφέροντα για να πολεμήσουν ένα κόμμα, μια πολιτική δύναμη. Σύμφωνα, αλλά πρόεδρε. Και μιας και βρισκόμαστε σε αυτόν τον ιστορικό χώρο 1η του Μάη, να θυμηθώ και μια φράση του Μάρξ, ας μου το συγχωρέσετε. Με χαρά. Που έλεγε ότι ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από την Ευρώπη. Το φάντασμα του κομμουνισμού έλεγε τότε. Εγώ θα πω ότι το φάντασμα τώρα είναι το φάντασμα του ΣΥΡΙΖΑ και έχουν συνασπιστεί όλες οι δυνάμεις που θέλουν να στηρίξουν το παλιό, προκειμένου να πολεμήσουν το ΣΥΡΙΖΑ, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει το καινούριο. Δεν είναι όλοι όμως εναντίον μας. Αλλά όσο όμως είναι όλοι εναντίον μας, τόσο περισσότερο ο κόσμος καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Δεν συμφωνείτε λοιπόν, όμως ότι αυτές οι δηλώσεις δίνουν δικαιώματα? Παράδειγμα. Όχι, καθόλου. Παρουσιάζεται έναν άνθρωπο εξαιρετικά σεβαστό, ιστορικό στέλεχος της αριστεράς και έναν άνθρωπο που καταλαβαίνει ότι είναι η σημαία
του ευρωψηφοδελτίου σας. Και την επόμενη μέρα αυτός ο άνθρωπος λέει ότι αν μας συμφέρει το ευρώ θα μείνουμε στο ευρώ, αν δεν μας συμφέρει δεν θα μείνουμε. Θα είναι στην Ευρωβουλή με αυτή τη θέση πάντα στην Ευρωβουλή. Όχι κύριε Σρόντερ, δεν είπε αυτό ο Μανώλης ο Γλέζος. Ο Μανώλης ο Γλέζος εδώ και πάρα πολύ καιρό, μέσα από τη δική του σοφία και συλλογική εμπειρία και τη δική του ανάγνωση των πραγμάτων, λέει ένα πολύ απλό πράγμα, στο οποίο νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι. Ότι το χρήμα δεν είναι το παν, το νόμισμα δεν είναι το παν. Συμφωνείτε σημασία σε αυτό. Σημασία έχει ποιες είναι οι συνθήκες μέσα από τις οποίες και είναι οι πολιτικές προτεραιότητες και οι πολιτικές διεργασίες. Εσείς ακριβώς αυτή τη φράση, το ότι το νόμισμα δεν Εμείς, είναι λοιπόν, το παν, συμφωνείτε. Ως ΣΥΡΙΖΑ, για να τελειώνει όλη αυτή η συζήτηση, ναι. Βεβαίως και έχουμε διαφορετικές νόμες στο εσωτερικό μας, αλλά έχουμε μία διακήρυξη. Έχουμε συλλογικές επεξεργασίες και ψηφισμένες από το συνέδριο συλλογικές θέσεις, οι οποίες τι λένε. Λένε ότι η δική μας προτεραιότητα είναι να σώσουμε τη χώρα μέσα στο ευρώ. Όχι να σώσουμε το ευρώ στην Ελλάδα διαλύοντας την κοινωνία και καταστρέφοντας τον ελληνικό λαό. Συνεπώς, αυτή η συζήτηση, κατά την άποψή μου, είναι μια δευτερεύουσα σημασία συζήτηση όταν δεν προτάσει τα πραγματικά διακυβεύματα. Ποιο είναι το πραγματικό διακύβευμα αυτών των εκλογών? Είναι μήπως το ευρώ? Αν ήταν το ευρώ, κύριε Στρόιντερ, το πραγματικό διακύβευμα αυτών των εκλογών, τότε η κυρία Μέρκελ γιατί στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκέμβρη είχε μαζέψει τους πρωθυπουργούς των άλλων κρατών και τους είπε ότι διατηρήθηκε η Ευρωζώνη χάρη στο γεγονός ότι δεν έφυγε η Ελλάδα από το ευρώ? Καταλαβαίνω καλά λοιπόν. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι δεν υπάρχει διακύβευμα για το ευρώ. Υπάρχει ένας εκβιασμός, ένας διαρκής εκβιασμός, τον οποίο εκβιασμό η θελημένα ημί δυνάμεις του συστήματος που είναι έτοιμο να καταρρεύσει, αλλά και μέσα ενημέρωση τον περνά στον ελληνικό λαό. Καταλαβαίνω καλά λοιπόν ότι στην ουσία και εσείς συμφωνείτε με την φράση και τη λογική ότι το νόμισμα δεν είναι το παν σε όλη αυτή την ιστορία. Ο Μανώλης ο Γλέζος μάλιστα λέει ότι και το χρήμα δεν είναι το παν. Mm-hmm. Το νόμισμα είναι το παν. Το ευρώ είναι φετίχ τελικά. Κύριε Σρόντερ, εγώ έχω καλύτερα φετίχ από το ευρώ. Αν εσείς έχετε το ευρώ, κοιτάξτε να δείτε. Θα επαναλάβω κάτι το οποίο κατά την άποψή μου έχει τη μεγαλύτερη αξία σήμερα. Εάν το κρίσιμο θέμα ήταν το νόμισμα, τότε θα μπορούσαμε να πανηγυρίζουμε, γιατί διατηρήσαμε με τρομακτικές θυσίες του ελληνικού λαού την Ελλάδα μέσα στο ευρώ. Όμως σήμερα δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε, διότι έχουμε 60% ενεργεία των νέων, διότι έχουμε 3 εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς πρόσβαση στο ασφαλιστικό σύστημα, διότι έχουμε 1.400.000 άνεργους επισήμως, η μακροχρόνια άνεργη είναι στο 70%, διότι έχουμε συσίτια σε όλη την Ελλάδα όπως το Λαύριο και διότι παρότι το νόμισμά μας είναι το ευρώ, ευρώ δεν υπάρχει στις τσέπες μας. Και δεν υπάρχει στις καταθέσεις μας. Αν ήμουν Αλαφαζάνης τώρα, ξέρετε τι θα έλεγα, αν ήμουν Αλαφαζάνης, ορίστε. Γιατί μου επιτίθενται όλοι στο κάτω-κάτω, ναι. Αφού και ο πρόεδρος το ίδιο πράγμα λέει. Βέβαια, το ίδιο λέει πράγμα. Ότι από ένα σημείο και μετά στο κόμμα μας το ευρώ το πράγμα. Δεν είναι το παν σε αυτή την ιστορία, το παν είναι η σωτηρία της χώρας. Ακόμα και με ένα άλλο νόμισμα ίσως. Βεβαίως. Κακώς το επιτίθεστε του Λαφαζάνη. Και ο Λαφαζάνης είναι ο τελευταίος ο οποίος, αν θέλετε, έχει τη διαφορετική του άποψη, τη λέει μέσα στα όργανα, αλλά τη συλλογική άποψη του κόμματος εκφράζει δημοσία. Ακόμη και με ένα άλλο νόμισμα. Κακώς λοιπόν το επιτίθεστε του Λαφαζάνη και κακώς ψάχνετε να βρείτε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν διαφορετική έκφραση και διαφορετική στάση. Εμείς λοιπόν τι λέμε, κύριε Σρόιντερ? Λέμε ότι αυτόν τον εκβιασμό που μας το φέρνει η κυρία Μέρκελ, που έχει σχέδιο να μετατρέψει την Ελλάδα σε μπανανία, να μετατρέψει την Ελλάδα σε χώρα απικία χρέους της ίδιας της Γερμανίας, σε χώρα που δεν θα έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει μόνη της για το ποια θα είναι εξωτερική της πολιτική, οικονομική της πολιτική, σε χώρα που η εργασία θα έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που θα έχουμε 60% ανέργους και αυτοί που θα εργάζονται θα παίρνουν 300-400 ευρώ για να φτιαχτεί μια ειδική οικονομική ζώνη σε όλη την περιφέρεια την ευρωπαϊκή. Αυτός είναι ο στόχος. Έχετε σκεφτεί γιατί μπήκαμε στο μνημόνιο? Θα φτάσουμε σε όχι, αυτό. Όχι, αυτό είναι το κρίσιμο. Θα φτάσουμε σε αυτό και το έχουμε στην πορεία και βεβαίως θα το συζητήσουμε. Θέλω, μπήκαμε στο μνημόνιο για να σωθεί το ευρώ, κύριε Σρόιντερ. Για να κλείσω το θέμα του νομίσματος. Αντιλαμβάνομαι. Όχι, να μην το κλείσουμε, το ανοίξουμε. Ναι. Το συζητάμε όλη τη μέρα, αν θέλετε. Μπήκαμε στο μνημόνιο για να σωθεί το νόμισμα. Όχι, οι θυσίες που έκανε ο ελληνικός λαός ήταν για να σωθεί το νόμισμα. Όχι, αλλά μήπως είναι πλέον στο τραπέζι και αν είναι, ας το πούμε ανοιχτά, η σωτηρία της χώρας ακόμη και χωρίς το ευρώ τελικά. Κύριε Σρόιντερ, είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι δεν υπάρχει θέμα ευρώ.
Δεν υπάρχει θέμα ευρώ. Εάν υπήρχε θέμα ευρώ, εγώ δεν θα είχα κανένα λόγο να σας πω ότι ναι, σημασία έχει η σωτηρία της χώρας και όχι το νόμισμα. Η σωτηρία του λαού και όχι το νόμισμα. Αλλά είμαι βαθιά πεπισμένος ότι δεν υπάρχει θέμα ευρώ. Και θα σας πω γιατί είμαι βαθιά πεπισμένος. Διότι από όλη αυτή τη διαδικασία, στην οποία έχει λαιλατηθεί η δημόσια περιουσία, τα κοινωνικά δικαιώματα, όχι μόνο του ελληνικού λαού, αλλά και άλλων λαών του Ευρωπαϊκού Νότου, της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας, η Γερμανία έχει κερδίσει πάρα πολλά. Εδώ έχει ξεκινήσει μια μεγάλη κουβέντα και έχω την εντύπωση ότι ίσως κάπου, θέτε και εσείς και θα σας πω τι εννοώ, λέτε ότι πάτε να δώσετε μια μεγάλη μάχη εάν αναλάβετε την κυβέρνηση της χώρας. Λέτε τι θα συμβεί. Τη μάχη θα τη δώσουμε και έξω και μέσα όμως. Λέτε τι θα συμβεί. Μέσα θα είναι πιο σκληρή. Εάν κερδίσετε, θα μου το πείτε. Λέτε τι θα συμβεί αν κερδίσετε αυτή τη μάχη. Και προφανώς, αν κερδίσετε αυτή τη μάχη, θα είναι τα πράγματα καλύτερα για όλους. Δεν έχετε πει όμως και δεν έχετε πει εσείς προσωπικά τι θα γίνει αν χάσουμε αυτή τη μάχη, Πρόεδρε. Αν πάμε να διαπραγματευτούμε, γιατί σε κάθε πόλεμο υπάρχει νίκη και ήττα. Σε κάθε διαπραγμάτευση υπάρχει συμφωνία και διαφωνία. Κύριε Σόιτερ, εάν χάσουμε. Κύριε Σόιτερ, πρέπει να τη δώσουμε όμως πρώτα τη μάχη. Σύμφωνα. Γιατί μέχρι στιγμής δεν την έχουμε δώσει. Όχι, αλλά στρατηγός. Έχει σημασία αυτό. Στρατηγός χωρίς σχέδιο στην περίπτωση της ήττας δεν υπάρχει. Μα με συγχωρείτε, λέτε εμάς ότι δεν έχουμε σχέδιο. Όχι, γιατί λέω. Έχουμε δοκιμαστεί. Καθόλου. Εμείς ρίξαμε τη χώρα στα βράχια. Λέω όμως, Πρόεδρε, ότι όταν πας να συγκρουστείς με κάποιον, έχεις ένα σχέδιο για το τι θα γίνει αν κερδίσεις, αν συμφωνήσεις μαζί του και τι θα γίνει. Το πρώτο που πρέπει να κάνεις είναι να τη δώσεις τη μάχη. Διότι οι μάχες οι οποίες χάνονται είναι αυτές που δεν δίνονται. Εγώ που είμαι πολίτης. Εγώ αυτό που σας λέω είναι ότι δεν δόθηκε ποτέ αυτή η μάχη. Εγώ που είμαι πολίτης. Το τραπέζι της διαπραγμάτευσης, κύριε Στρόιτερ. Καταρχάς να σας πω κάτι. Να συμφωνήσουμε ότι εμείς δεν πάμε να δώσουμε μια μάχη Ελλάδας με όλους τους άλλους απέναντι. Διότι αυτή η μάχη θα ήταν δύσκολη για μας. Έτσι, ούτε μια μάχη Ελλάδα-Γερμανίας. Ένα ντέρμπι στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου με 80.000 οπαδούς απέναντι και με το διαιτητή να σφυρίσει υπέρ της Γερμανίας. Και τη Μέρκελ να πανηγυρίσει. Έτσι, εμείς πάμε να δώσουμε μια μάχη για λογαριασμό όλων των ευρωπαϊκών λαών, φτιάχνοντας συμμαχίες. Και η μάχη δεν είναι μάχη χωρίς, πώς να το πω, πώς λένε οι Αμερικάνοι στο μπάσκετ, ότι μόνο ο πρώτος κερδίζει, μόνο υπάρχει ο νικητής και δικαιωμένος, δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα. Είναι διαπραγμάτευση. Έτσι. Σε μια διαπραγμάτευση και η Ευρώπη, αν θέλετε, έχει αποδείξει ότι όλη της η εξέλιξη ήταν βήματα διαρκών συμβιβασμών. Σύμφωνοι, έτσι θα γίνει. Θα γίνει μια διαπραγμάτευση σκληρή, μια διαπραγμάτευση που θα μας οδηγήσει σε ένα βιώσιμο αποτέλεσμα, αλλά θα γίνει αυτή η διαπραγμάτευση. Δεν έγινε ποτέ για την Ελλάδα. Ισχυρίζομαι δηλαδή ότι ούτε ο Παπανδρέου διαπραγματεύτηκε, ούτε ο Παπαδήμος διαπραγματεύτηκε, ούτε ο Σαμαράς διαπραγματεύτηκε. Εγώ ως πολίτης, Πρόεδρε, δικαιούμαι να ξέρω εν όψη και των εκλογών, για το αν θα σας ψηφίσω απολύτως ή όχι. Δικαιούστε να ξέρετε τα πάντα. Για το αν θα σας ψηφίσω ή όχι το σχέδιό σας και στην περίπτωση της νίκης και στην περίπτωση της ήττας, ώστε να ξέρω αν θέλω κι εγώ να δώσω αυτή τη μάχη και άρα να σας ψηφίσω. Σας εξηγώ ότι δεν υπάρχει νίκη ήττα. Επιτρέψτε μου. Ναι. Αν λοιπόν συμφωνήσουμε με τους Ευρωπαίους, πάμε σε μείωση του χρέους, σε διαγραφή χρέους και πάει λέγοντας, σε κατάργηση των μνημονίων, τότε θα είμαστε όλοι χαρούμενοι. Εάν διαφωνήσουμε όμως, πρέπει να ξέρω ποιο είναι το σχέδιό σας την επόμενη μέρα. Θα φύγω από την Ευρώπη, θα αλλάξω νόμισμα όπως λέγαμε πριν, θα πάω σε δημοψήφισμα όπως λέει ο Δραγασάκης, θα κάνουμε whatever it takes. Ο Δραγασάκης, ποιο είναι από εδώ και πέρα να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά. Είπα να μην ασχοληθώ περιπτωσιολογικά, αλλά με αναγκάζεται να ασχοληθώ περιπτωσιολογικά. Ο Δραγασάκης δεν μίλησε για δημοψήφισμα για το ευρώ. Είναι στα σχέδιά σας το δημοψήφισμα. Σε περίπτωση που αποτύχει αυτή. Τα δημοψηφίσματα είναι μέρος της στρατηγικής μας. Και να σας πω γιατί. Είναι. Διότι εμείς δεν θα έχουμε άλλο στήριγμα, παρά μονάχα την διαρκή επαναεπιβεβαίωση της στήριξης του λαού. Εμάς δεν θα μας στηρίξουν όταν θα γίνουμε κυβέρνηση αυτοί που στηρίζουν τη σημερινή κυβέρνηση, ο συνασπισμός δηλαδή όλου του παλιού κατεστημένου, της διαπλοκής. Τι θα έχει έτσι, αυτό το ούτε επιχειρηματίες θα μας στηρίζουν, ούτε τα μέσα ενημέρωση θα μας στηρίζουν, μόνο ο λαός θα μας στηρίζει. Τι θα έχει αυτό το δημοψήφισμα λοιπόν, ως ερώτημα. Αφήστε να τελειώσω. Μισό λεπτό. Λέω λοιπόν ότι τα δημοψηφίσματα γενικά είναι μέρος της δικής μας προγραμματικής κατεύθυνσης, διότι θα θέλουμε να επιβεβαιώνουμε διαρκώς τη στήριξη του λαού στις επιλογές μας. Και διότι εμείς δεν θέλουμε να κυβερνήσουμε εν ονόματι του λαού, αλλά ερήμη του λαού, εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε για να φέρουμε τον λαό στην εξουσία. Και διαρκώς θέλουμε αυτό να επιβεβαιώνεται. Αν ο λαός είναι απέναντί μας, τότε δεν θα προχωράμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, με ρωτάτε διαρκώς τι θα γίνει αν δεν, τι θα γίνει αν θα χάσετε, τι δεν θα δικαιούμαι γίνει να ξέρω ως πολίτης. Κύριε Στρόιτερ, δικαιούστε να ξέρετε τι θα γίνει αν ξαναβγεί ο Σαμαράς και συνεχιστεί η κυβέρνηση του Μνημονίου. Βεβαίως ξέρετε. Και τι θα γίνει. Πείτε δεν το ξέρω. Θα μου πείτε εσείς. Δεν το ξέρω. Έχω την προσωπική μου άποψη. Λοιπόν,
Να σας πω λοιπόν εγώ τι ξέρω. Ναι. Εγώ ξέρω ότι τον Ιούνιο του 12 ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε για ένα και μόνο λόγο. Επειδή το τρομοκρατικό δίλημα που ετέθη στον ελληνικό λαό ήταν ότι αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ θα γίνουν τα πράγματα χειρότερα. Mm-hmm. Το ίδιο λοιπόν, η ίδια αντίληψη ότι αν αντισταθούμε, αν διεκδικήσουμε, αν δώσουμε τη μάχη μπορεί να γίνουν τα πράγματα χειρότερα, αν την ακολουθούσε ο ελληνικός λαός και όταν είχαμε δικτατορία θα είχαμε ακόμα δικτατορία. Αν την ακολουθούσε ο ελληνικός λαός όταν είχαμε κατοχή, θα είχαμε ακόμα κατοχή. Αν την ακολουθούσε ο ελληνικός λαός όταν είχαμε τουρκοκρατία, θα είχαμε ακόμα τουρκοκρατία. Να μείνουμε λοιπόν σε μια ραγιάδικη αντίληψη, να μην διεκδικήσουμε, να μην δώσουμε τη μάχη, να μην αγωνιστούμε και ότι μπορεί να έρθουν τα πράγματα πολύ χειρότερα. Δεν νομίζω ότι το λέει κανείς αυτό. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω ότι αυτή η χώρα έχει πολύ μεγάλη ιστορία και πολύ μεγάλες δυνάμεις. Αρκεί να πιστέψει αυτός ο λαός στις δυνάμεις του. Και νομίζω ότι είναι αδιανόητο να θέλουμε να υποθηκεύσουμε το μέλλον των επόμενων γενεών, μην τυχόν και μας πούνε κάποιοι σε μια διαπραγμάτευση ότι ξέρετε, θα σας διώξουμε από την Ευρώπη. Ποιος θα μας πει ότι θα μας διώξει από την Ευρώπη? Η Ευρώπη έχει ιδιοκτήτες. Έχει ενοικιαστές και ιδιοκτήτες η Ευρώπη. Όταν μπήκαμε στην Ενωμένη Ευρώπη, μας είπαν ότι ξέρετε, εσείς θα είσαστε παρείες που θα ακολουθούμε εμείς, θα λέμε τι πρέπει να κάνετε, αλλά εσείς θα έχετε γνώμη και άποψη. Αυτή είναι η Ενωμένη Ευρώπη που θέλουμε. Που θα έχει face control, ποιος θα μπαίνει και ποιος θα βγαίνει. Μια ξεκάθαρη απάντηση θα ήταν, για παράδειγμα, ναι κύριε, αν αποτύχει αυτή η διαπραγμάτευση, αν βρω τείχο απέναντί μου, εγώ θα πάω σε δημοψήφισμα και θα μου πει ο λαός αν θέλω να μείνω στην Ευρώπη, αν δεν θέλω να μείνω στην Ευρώπη, αν θέλω να διαγράψω μόνο μερός το χρέος, αν δεν θέλω να διαγράψω. Θα είχε νόημα να σας δώσω μια τέτοια απάντηση. Δεν θα είχε, πρόεδρε. Θα είχε νόημα, ναι, αν πίστευα ότι υπάρχει έστω και μια πιθανότητα αυτό να συμβεί, κύριε Σρόιντερ. Mm-hmm. Δεν το πιστεύω, κύριε Σρόιντερ. Γυρνάω σε όλη την Ευρώπη, μιλάω. Μιλάω με πολιτικούς από όλες τις δυνάμεις. Μιλάω και με τους αντίπαλούς μας. Πήγα, βρήκα το Σόιμπλε, κουβεντιάσαμε. Μιλάω σήμερα, μάλιστα, κουβέντιασα με τον Υπουργό Εργασίας της γερμανικής κυβέρνησης. Οι Γερμανοί είναι ένας πολύ μεθοδικός λαός. Και η Μέρκελ, μια πολιτικός με μεγάλο ρεαλισμό. Είναι δυνατόν να θελήσουν να διακινδυνεύσουν την ύπαρξη της Ευρωζώνης, που είναι στρατηγική σημασία για την ίδια τους τη χώρα, και άρα να διακινδυνεύσουν τη διάλυση του ευρώ, διότι αν φύγει μία χώρα σαν την Ελλάδα, διαλύεται το ευρώ. Ναι. Και μάλιστα, όταν ζούμε σε πολιτικές εξελίξεις μεγάλης γεωπολιτικής αστάθειας, η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας, αν θέλετε, μέσα στο ευρώ για την ευρύτερη περιοχή. Όταν βλέπουμε τι γίνεται στη Συρία, βλέπουμε τι γίνεται στην Ουκρανία, θα διακινδυνεύσουν δηλαδή, επειδή βγαίνει μια κυβέρνηση που θέλει να στηρίξει το δικαίωμα ενός λαού να επιβιώσει, να ζήσει με αξιοπρέπεια, να διαλύσουν τα πάντα. Νομίζετε ότι είναι μόνο οικονομία, είναι μόνο στατιστικές και μεγέθη, πολιτική? Η γεωπολιτική δεν παίζει κανένα ρόλο? Για φανταστείτε εσείς μια Ευρώπη με το νοτιοανατολικότερο άκρο της κομμένο, ακροτηριασμένο. Τι Ευρώπη θα είναι αυτή? Θέλω να πει κανείς καταργώ τα μνημόνια, που το κάνει με μια δήλωση σε μια στιγμή, με μια ψήφο στη Βουλή. Που θα το κάνουμε γι' αυτό. Θα το κάνετε άμεσα? Βεβαίως άμεσα. Αν σας έλεγε κάποιος ότι αυτό το οποίο λέτε σήμερα, ότι εγώ θα πάω, θα διαπραγματευτώ πολύ σκληρά, θα πετύχω λοιπόν μια πλήρη επαναδιαπραγμάτευση όλων των θεμάτων που είναι ανοιχτά και θα κερδίσω. Τι διαφορά έχει από αυτό που έλεγε ο Σαμαράς στο Ζάπιο, όταν έλεγε εγώ θα βγω, θα πετύχω επαναδιαπραγμάτευση του χρέους, θα διαπραγματευτώ σκληρά και όχι σαν τον Παπανδρέου και θα κερδίσω? Τι διαφορά έχει αυτό που λέτε εσείς? Η διαφορά έχει, δεν το λέει ο Σαμαράς, ο οποίος είναι αξιόπιστος. Αν το λέμε εμείς που είμαστε από άλλο ανέκδοτο. Διότι, κύριε Σρόιντερ, η διαφορά μας με τον κύριο Σαμαρά είναι ότι εμείς δεν είχαμε ποτέ κόμματα που να παίρνουν ένα ποσοστό από τη Siemens. Έτσι, δεν τάιζε τα ταμεία μας η Siemens, όπως τάιζε το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία. Η διαφορά μας είναι ότι εμείς δεν έχουμε σκελετούς στις ντουλάπες. Και αν θέλετε, μιας και βρισκόμαστε σε αυτόν τον ιστορικό χώρο, η διαφορά μας είναι ότι εμείς έχει αποδειχθεί, εκείνοι οι ρίζες μας, στους μεγάλους αγώνες του λαού μας, για την υπεράσπιση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της λευτεριάς, ανεξαρτησίας, της δημοκρατίας σε αυτόν τον τόπο. Είχαμε νεκρούς, ανθρώπους που θυσιάστηκαν, τους εκπροσωπεί ο Μανώλης ο Γλέρος στο ψηφοδελτίό μας. Η διαφορά μας λοιπόν είναι ότι εμείς δεν έχουμε δώσει δείγματα συμβιβασμού. Ότι εμείς δεν θα βγούμε να πούμε ουδείς αναμάρτητος. Εμείς θα βγούμε και θα περιγράψουμε την πραγματικότητα και τις δυσκολίες που θα έχουμε στον ελληνικό λαό και θα ζητήσουμε τη στήριξή του για να συνεχίσουμε μια πορεία σύγκρουσης. Εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Αυτή είναι η διαφορά. Ο κύριος Σαμαράς είτε δεν θέλησε ποτέ να κάνει μπροστά και είχε από πριν συμβιβαστεί, είτε αντιμετώπισε άλλου είδους δυσκολίες και συμβιβάστηκε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Whatever it takes, πράγματι, έτσι. Τι εννοείτε όταν λέτε αυτή την έκφραση? Το εννοώ ότι, όπως το εισπράττω εγώ, έτσι, ότι θα δώσετε μία μάχη και αν βρείτε τείχο απέναντί σας,
δεν θα υποχωρήσετε. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Δεν θα υποχωρήσετε, δεν θα συμβιβαστείτε. Βεβαίως και δεν θα γυρίσετε πίσω λέγοντας ότι κύριοι, η Ευρώπη δεν ακούει, η Ευρώπη δεν υποχωρεί, άρα θα υποχωρήσω εγώ για να μην χάσω το ευρώ, να μην χάσω την Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην χάσω τα δάνεια, να μην χάσω οτιδήποτε. Δεν θα υποχωρήσω. Ακούστε κύριε Στρόιντερ, όταν πας σε μια διαπραγμάτευση και έχεις βάλει και δεν έχεις βάλει καμιά κόκκινη γραμμή και έχεις πει ότι για μένα ο μόνος στόχος είναι να μην με διώξουν από το τραπέζι διαπραγμάτευσης, τότε καλύτερα να μην πας. Πηγαίνεις με κατεβασμένα, αν θέλετε, τα παντελόνια, να το πω έτσι. Μην πας καθόλου. Λοιπόν, ή θα πας σε μια διαπραγμάτευση βάζοντας κόκκινες γραμμές και έχοντας ένα λαό να σε στηρίζει και άρα θα πετάξεις και από την άλλη πλευρά την ευθύνη, ή δεν χρειάζεται να πας. Εμείς λοιπόν το έχουμε πολύ ξεκάθαρο αυτό. Τα έχετε ζήσει κι εσείς, εδώ και δεκαετίες, τον τρόπο που λειτουργούσαν οι κυβερνήσεις. Έλεγαν θα κάνουμε αυτό, και όταν έρχονταν στην εξουσία, η συνηθέστερη διαδικασία ήταν ναι, θα το κάνουμε, αλλά μέσα στην τετραετία. Μας πιέζει να το κάνουμε τώρα. Λέτε λοιπόν, θα καταργήσουμε τα μνημόνια. Κυβέρνηση Τσίπρα. Καταργεί τα μνημόνια την επόμενη μέρα ή σε βάθος τετραετίας. Και τι σημαίνει πρακτικά. Να συνοηθούμε τι είναι τα μνημόνια, καταρχάς. Ναι, αυτό σημαίνει. Ο κόσμος. Τι σημαίνει πρακτικά, καταργώ τα μνημόνια. Έτσι, αυτό. Πρέπει να συζητήσουμε αυτό. Διότι, ξέρετε, το να πει κανείς καταργώ τα μνημόνια, μπορεί να το κάνει με μια δήλωση σε μια στιγμή, έτσι. Με μια ψήφο στη Βουλή. Θα το κάνουμε γι' αυτό. Θα το κάνετε άμεσα. Βεβαίως άμεσα. Αλλά προσέξτε να δείτε τώρα. Εμείς λέμε τα μνημόνια, κάποιοι ισχυρίζονται είναι ένα που διαρκώς αναθεωρείται και εξελίσσεται. Με όποια εκδοχή και να πάρουμε, δεν πάβουν να είναι 400 διαφορετικοί εφαρμοστικοί νόμοι. Γι' αυτό το λέω. Πόσο εύκολα καταργούνται 400 νόμοι. Λοιπόν, εμείς έχουμε στόχο να τους καταργήσουμε. Και τους 400. Και τους 400. Προφανώς όμως αντιλαμβάνεσαι ότι κάποια πράγματα θα γίνουν άμεσα, κάποια πράγματα θα γίνουν σε ένα βάθος χρόνου. Είναι βέβαιο ότι άμεσα θα καταργήσουμε τα μέτρα της λιτότητας, είναι βέβαιο ότι άμεσα θα καταργήσουμε τους εργασιακούς νόμους που επιβλήθηκαν από το μνημόνιο, δηλαδή όλη αυτή την ασυδοσία. Και ξέρετε κάτι, έρχεται και καινούργια. Η κυβέρνηση έχει το συρτάρι, συμφωνία, εμείς λέμε νέο μνημόνιο, όπου προβλέπει απεριόριστες απολύσεις, όπου προβλέπει θεσμοθέτηση και διεύρυνση του θεσμού της ενοικιαζόμενης εργασίας ακόμα και στο δημόσιο τομέα, που προβλέπει περικοπές νέες συντάξεις. Έρχονται και άλλα μέτρα. Δεν τα λένε τώρα, τα κρατάνε κρυφά όπως έκαναν το 12 με το μεσοπρόθεσμο. Καταργείτε, το 12 λοιπόν. Ο κ. Σαμαράς έκανε εκδηλώσεις για να δώσει στη δημοσιότητα 16 σημεία διαπραγμάτευσης, θυμάστε. Και είχε στο συρτάρι του το μεσοπρόθεσμο, κορόιδευε τον ελληνικό λαό. Και με το που ήρθε, είπε ούτε σαν αμάρτητος και εφήρμοσε, επιτάχυνε το μνημόνιο. Καταργείτε λοιπόν τα μέτρα λιτότητας. Ναι, καταργούμε τα μέτρα λιτότητας. Τους εργασιακούς νόμους. Αυτό πρακτικά επαναφέρουμε σημαίνει. Το θερμικό πλαίσιο. Σε αυτό που έχετε πει, για να καταλαβαίνει και ο μέσος Έλληνας τι σημαίνει αυτό για τη φέρνουμε ζωή. Φέρνουμε το μισθό, τον κατώτατο μισθό που έχουμε υποσχεθεί, τα 750. Άμεσα εκεί που ήταν ο κατώτατος μισθός. Επαναφέρετε τις συντάξεις εκεί που ήταν. Τις χαμηλότερες, ναι. Τις χαμηλότερες, ναι. Όχι τις επικουρικές. Σταδιακά. Σταδιακά και το σύνολο των συντάξεων, αντιλαμβάνεστε. Ότι ο σχεδιασμός ο δικός μας πρέπει να βασίζεται και στα δεδομένα τα δημοσιονομικά που θα έχουμε εκείνη τη στιγμή. Αλλιώς είναι να σχεδιάζουμε με data, με δεδομένα 2012, αλλιώς με δεδομένα Μαΐου 2014, αλλιώς όταν θα γίνουν οι εκλογές. Δηλαδή, δεν ξέρω πότε θα γίνουν. Αν τα δημοσιονομικά δεν σας το επιτρέπουν, μπορεί και να μην αυξήσετε τις συντάξεις. Όχι, μισό λεπτάκι. Εδώ θέλω να μου δώσετε λίγο βάρος και λίγο προσοχή. Ναι. Εμείς λέμε το εξής. Ότι υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία δεν μπορούν να τεθούν σε διαπραγμάτευση. Ποια είναι αυτά τα πράγματα? Η αντιμετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης. Η Ελλάδα είναι μια χώρα σε ανθρωπιστική κρίση. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να πει ότι εγώ θα αφήσω 3 εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς περίθαλψη, θα αφήσω τους 300.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα και θα αφήσω τους ανθρώπους να ζουν με συσίτια. Εδώ εμείς έχουμε εξεργαστεί ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης, το οποίο θα το υλοποιήσουμε χωρίς να το θέσουμε σε καμία διαπραγμάτευση. Διότι αυτό είναι το χρέος μας απέναντι στην αξιοπρέπεια των Ελλήνων. Και εμείς έχουμε δηλώσει σε όλους τους τόνους, σε όλα τα διεθνή φόρα, οπουδήποτε έχουμε βρεθεί, ότι πρώτα αυτό το χρέος θα αντιμετωπίσουμε και μετά θα δούμε μέσα το χρέος σε αυτό το σχέδιο, απέναντι στους δανειστές. Μέσα σε αυτό το σχέδιο. Και να σας πω κάτι, θα βρούμε συμμάχους αυτό. Μέσα σε αυτό το σχέδιο είναι και η επαναφορά του κατώτατου μισθού εκεί που ήταν. Καταρχάς, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, η επαναφορά του κατώτατου μισθού δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Διότι είναι στο ιδιωτικό τομέα.
η επαναφορά του κατώτου μισθού στο 751 είναι μέσα στα πλαίσια των αλλαγών που θα γίνουν για την επανασυγκρότηση του εργασιακού θεσμικού πλαισίου. Στο δημόσιο τομέα, οι περικοπές που έχουν γίνει είναι και αυτές στα άμεσα σχέδιά σας να καταργηθούν, θέλω να πω, 13ος, 14ος μισθός. Θα επανέλθει στο δημόσιο τομέα. Κοιτάξτε λοιπόν, αυτά είναι βήματα τα οποία θα τα δούμε και θα τα προχωρήσουμε σταδιακά και θα συναντηθεί όλο αυτό με την εξέλιξη της οικονομίας. Έτσι. Δηλαδή, αν η οικονομία αρχίσει να ανακάμπτει, αλλά για να καταλάβετε λίγο τη λογική μας. Θα σας έλεγε τώρα ένας κακεντρικής, ο Τσίπρας θα μας πει μόλις βγει, παρέλαβα καμένη γη, το κλασικό. Ναι, και θα έχω άδικο. Μπορεί να έχετε και δίκιο. Μπορεί να έχετε και δίκιο. Άρα δεν επιστρέφεται ο 13ος και 14ος μισθός, δεν έχω λεφτά να δώσω. Θα σας πω τώρα. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, διότι δεν μπορούμε να λέμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Εμείς δεν μπαίνουμε σε μια λογική παροχολογίας για να χαϊδέψουμε αυτιά. Γιατί εμείς δεν είμαστε στη λογική του πελατειακού κράτους που οικοδόμησαν Πασό και Νέα Δημοκρατία που μας οδήγησαν όσο εδώ μας οδήγησαν. Εμείς όταν λέμε θα επαναφέρουμε στον ιδιωτικό τομέα το μισθό στα 751, γιατί το λέμε. Το λέμε διότι πιστεύουμε ότι μόνο έτσι μπορεί να ξανακινηθεί η οικονομία. Διότι μόνο μέσα από την τόνωση ενεργού ζήτησης μπορεί η οικονομία να πάρει μπρος. Εάν δώσεις δηλαδή κάποια χρήματα παραπάνω σε αυτόν που δεν θα τα βάλει στο σεντούκι, αλλά που μόλις τα πάρει θα τα καταναλώσει. Mm-hmm. Μόνο έτσι θα ξανακινηθεί η οικονομία. Είναι δηλαδή διαφορά αντίληψης για το πώς θα ξαναπάμε στην επανεκκίνηση της οικονομίας. Δεν είναι παροχολογία αυτό. Αυτό το είπατε και είναι άμεσο, έτσι, το κρατάμε. Είναι, λοιπόν, για να συνομιλούμαστε. Το είπατε και είναι τώρα, άμεσο. Τώρα, αυτά τα οποία αφορούν παροχές στο δημόσιο τομέα, προτεραιότητά μας θα είναι να αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική κρίση, σας λέω και πάλι. Άρα, πρώτα θα δώσουμε σε αυτόν που είναι άνεργος και δεν έχει επίδομα. Πρώτα θα δώσουμε σε αυτόν που δεν έχει ούτε ένα μισθό και του κόβουν το ρεύμα. Αυτές θα είναι οι πρώτες προτεραιότητες μας. Το σχέδιο δηλαδή αντιμετώπισης ανθρωπιστικής κρίσης δεν θα περιέχει την αποκατάσταση των μισθών του 12ου και 14ου. Αυτά λέω λοιπόν και είμαι ειλικρινής όταν τα λέω. Θα έρθουν στην πορεία. Μόλις η οικονομία ξαναπάρει μπρος, θα μπορούμε να έρθουμε στα πόδια μας. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι οι δηλώσεις μένουν και αύριο μεθαύριο μπορεί να σας ακούσει ένας δημόσιος υπάλληλος και να πει ο Τσίπρας μας έλεγε τότε. Λοιπόν, εντάξει. Αυτό όμως που λέμε εμείς με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια είναι ότι τις μεγάλες αδικίες του μνημονίου θα τις αποκαταστήσουμε. Είναι μεγάλη αδικία. Διότι δεν θα σωθεί η οικονομία αν επαναπροσληφθούν οι καθαρίστριες που τις πετάξαν στον δρόμο 50-55 χρονών μετά από 25 και 30 χρόνια προϋπηρεσία. Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι που απολύθηκαν. Δεν θα σωθεί η οικονομία αν διώξουν τους σχολικούς φύλακες που τόσο σημαντικό ρόλο επιτελούν στα σχολιά μας. Άρα, δεν θα σωθεί η οικονομία διώχνοντας τους καθηγητές στα επαγγελματικά λύκεια και καταστρέφοντας τα σχολιά μας. Άρα, Πρόεδρε, αυτούς θα τους προσλάβετε πίσω. Έχουμε δεσμευτεί ότι όλες οι απολύσεις που γίνανε πέρα και έξω από τα όρια του Συντάγματος θα αποκατασταθούν. Και το έχουμε δεσμευτεί αυτό διότι είναι χρέος μας απέναντι στο Σύνταγμα. Το Σύνταγμα δεν είναι à la carte για να το διαχειριζόμαστε εμείς όπως θέλουμε. Και εν πάση περιπτώσει, πρέπει να καταλάβουμε ότι τους στόχους όλους έχει πιάσει η Τρόικα σε σχέση με την συρρήκνωση του ελληνικού δημοσίου. Το ελληνικό δημόσιο δεν χρειάζεται άλλη συρρήκνωση, χρειάζεται επαναπροσανατολισμό, ώστε να γίνει πιο παραγωγικό, αν θέλετε. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με την ποσοτική του διάσταση, έχει να κάνει με την ποιότητα της λειτουργίας του. Τις απολύσεις που έγιναν εντός συντάγματος και με βάση τους ισχύοντες νόμους. Ποιες είναι αυτές στον ιδιωτικό τομέα? Στον ιδιωτικό τομέα, όχι. Μιλάω για το δημόσιο τομέα. Δεν μπορεί να προσλαμβάνει μια κυβέρνηση. Μιλάω για το δημόσιο τομέα, την εξαφάνιση των συμβασιούχων, για παράδειγμα. Απολύσεις που ίσως έχουν να κάνουν με πειθαρχικά παραπτώματα. Πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Αυτούς τους ανθρώπους θα τους φέρετε πίσω. Κοιτάξτε, αν υπάρχουν πειθαρχικά παραπτώματα τα οποία εμπασχετικώς ευσταθούν, εμείς δεν θα έρθουμε. Κοιτάξτε, εμείς δεν είμαστε. Είναι 2.000 άνθρωποι που έφυγαν. Ακούστε. Εμείς ερχόμαστε να αποκαταστήσουμε τις αδικίες. Έτσι. Δεν ερχόμαστε να υποσχεθούμε σε όλους όλα. Mm-hmm. Ερχόμαστε να αποκαταστήσουμε τις μεγάλες αδικίες. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και νομίζω ότι ο κόσμος έχει καταλάβει ότι αυτή είναι η πρόθεσή μας, αυτός είναι ο στόχος μας και ότι αυτό, επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Κανένας δεν έρχεται. Εγώ δεν έρχομαι να σας πω, ξέρετε, είμαι ο Χάρι Πότερ και αυτά που κατέστρεψαν σε 4 χρόνια, εγώ θα τα αποκαταστήσω σε μια μέρα. Αλλά έρχομαι να σας πω ότι μέσα από ένα σχέδιο. Μέσα από ένα σχέδιο σκληρής διαπραγμάτευσης αλλά και παραγωγικής ανασυγκρότησης της πατρίδας μας και των οικονομικών της πλεονεκτημάτων των ανταγωνιστικών, θα ξαναβάλουμε σε κίνηση την οικονομία, θα ξανασταθούμε στα πόδια μας, θα αλλάξουμε τα κακό σκήμενα. Εμείς δεν ερχόμαστε να γυρίσουμε στο 9. Το όραμά μας δεν είναι το 9, το 2009. Mm-hmm. Το 2009 είχαμε πάρα πολλά στρεβλά πράγματα σε αυτή τη χώρα. Άρα λοιπόν λέω ότι ίσως είναι και η ευκαιρία
να πάμε και σε μεγάλες δομικού χαρακτήρα αλλαγές που θα ξαναδημιουργήσουν ένα πλαίσιο αξιοκρατίας, ένα πλαίσιο κοινωνικής συνοχής και εμπιστοσύνης. Και αυτό θέλει δουλειά και θέλει, αν θέλετε, όμως και αλλαγή νοοτροπίας. Λεφτά το κράτος. Όταν λέω αλλαγή νοοτροπίας, εννοώ και στους ίδιους πολίτες. Πρέπει να αλλάξουμε και εμείς με τον τρόπο. Δηλαδή, το πελατειακό κράτος, αν το συνεχίσουμε, θα είμαστε κι εμείς μία από τα ίδια. Δεν είναι κομμάτι του πελατειακού κράτους να απολύεται κάποιος, καλός ή κακός, προφανώς κακός, να απολύεται από το δημόσιο τομέα και να έρχεται ένα κόμμα και να του λέει: Μην ανησυχείς, εγώ θα σε πάρω πίσω. Να κόβεται ένας μισθός και να του λέει ένα κόμμα: Μην ανησυχείς, εγώ θα τον αποκαταστήσω. Όχι, να κόβεται μία σύνταξη. Δεν είναι πελατειακό κράτος αυτό, διότι εκεί δεν πας να πεις στους ψηφοφόρους σου, όπως κάνανε Πασό και Νέα Δημοκρατία, που μόλις έβγαινε ο ένας ή ο άλλος, άλλαζε κομματική προτίμηση, ας πούμε, το ΙΔΕΗ ή ο ΟΤΕ, κάνανε προσλήψεις κατά χιλιάδες, οι οικογένειες συγκεκριμένες που κυβερνούσαν τον τόπο. Εδώ έχουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις αδικιών σε κοινωνικές, σε κατηγορίες επαγγελματικές, σε ανθρώπους οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, είχαν μια δουλειά που προσφέραν στο ελληνικό δημόσιο και μέσα σε μια νύχτα τους κόψαν επειδή έτσι επιτρώει. Άρα, αν ανακεφαλαίωνα και μου επιτρέπετε. Δεν τους ρωτάμε αυτούς αν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Λέμε ότι είναι αδικία και πρέπει να αποκατασταθεί. Αν συμπίκνωνα τη σκέψη σας, και αν κάνω κάποιο λάθος, μου το λέτε. Πρώτη κίνηση, αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Από εκεί και πέρα, και βεβαίως το κομμάτι του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα, από εκεί και πέρα αντιμετώπιση αδικιών στην πορεία μιας διακυβέρνησης στο δημόσιο τομέα, εάν τα οικονομικά επιτρέπουν και μόνο. Άμεσα, οι αδικίες άμεσα. Ναι, έτσι. Εάν τα οικονομικά επιτρέπουν. Θα αποκατασταθούν οι αδικίες άμεσα. Εάν τα οικονομικά επιτρέπουν 13ο και 14ο μισθό και αν τα οικονομικά επιτρέπουν αποκατάσταση συντάξεων στην πορεία. Το λέω σωστά. Οι συντάξεις χαμηλότερες θα αποκατασταθούν άμεσα. Οι συντάξεις χαμηλότερες. Από εκεί και πέρα, αυτό που λείπει από, από αυτό το οποίο έτσι, συνοψίσατε είναι δύο σημαντικά πράγματα. Το ένα είναι αυτό που αφορά την παραγωγική ασυγκρότηση. Διότι ξέρετε, κύριε Στρόιτερ, δεν μπορεί να πάει πολύ μακριά η χώρα εάν την έχουν υποχρεώσει να σταματήσει να παράγει και να δανείζεται διαρκώς. Φανταστείτε εσείς, αν δεν δουλεύετε και δανείζεστε και ξαναδανείζεστε και ξαναδανείζεστε και δεν δουλεύετε και δεν βγάζετε εισόδημα, θα χρεοκοπήσετε. Το δεύτερο ερώτημα που είμαι σίγουρος ότι έχετε βαρεθεί να ακούτε, εκτός από το αν είστε υπέρ του ευρώ ή της δραχμής, το οποίο το έχετε ακούσει τόσα χρόνια, το δεύτερο ερώτημα είναι πού θα βρείτε τα λεφτά. Για αυτά τα οποία δεσμεύεστε να κάνετε. Το έχετε ακούσει χιλιάδες φορές. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, αν πραγματικά η απλή απάντηση. Μα δεν έχουμε πλεόνασμα τώρα. Δεν ξέρω αν φτάνει το πλεόνασμα για όλα αυτά. Δεν ξέρω αν φτάνει το πλεόνασμα. Αλλά είναι η κλασική απάντηση, την οποία έχετε δώσει κι εσείς. Αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Η καραμέλα της 25ετίας, Πρόεδρε. Και θέλω να ρωτήσω, εάν εσείς γυρνάτε αυτή τη στιγμή στον πολίτη και ως μοναδικό τρόπο χρηματοδότησης όλου αυτού έχετε πάλι την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό θέμα αυτό πάντως. Μπορεί να είναι η καραμέλα, αλλά είναι και ενδεικτικό ότι έγινε η καραμέλα ώστε κάποιοι να. Μεγαλώσαμε με αυτό και εσείς και εγώ. Να βάζουν τον πύχη ψηλά, αλλά μην κάνουν τίποτα. Περνάνε από κάτω. Και περνάγανε από κάτω. Διότι τώρα να συνεννοούμαστε μεταξύ μας. Επειδή μεγαλώσαμε και επειδή είμαστε μια γενιά που έχει ζήσει αυτό το νέο κατεστημένο της πασοκονέα δημοκρατίας που μας κυβέρνησε αυτά τα χρόνια και που τώρα είναι συνεταιράκια στην κυβέρνηση. Λοιπόν, τώρα εντάξει, είχαν ένα σύστημα πελατειακό, ευνοούν συγκεκριμένους επιχειρηματίες, οι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες τους ευνοούν και τους χρηματοδοτούν, έτσι, για να συνοηθούμε τώρα μεταξύ μας. Τα δύο κόμματα χρωστάνε στο ελληνικό δημόσιο σε μια τράπεζα που την κάνανε τώρα, την χρεοκόπησαν και την κάνανε ιδιωτική, στην πρώην αγροτική και σε άλλες τράπεζες, από 160 εκατομμύρια το καθένα. Χρωστάνε τα δύο αυτά κόμματα. Πώς τα βγάζουν πέρα, για πείτε μου εσείς, πώς πληρώνουν τους εργαζόμενους τους, πώς κάνουν προεκλογική καμπάνια, πώς κάνουν, αφού χρωστάνε λεφτά. Τι σημαίνει καταπολεμώ τη φοροδιαφυγή? Λοιπόν, άρα λοιπόν, για να συνοηθούμε, έτσι, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ευνοούνται μέσα από αποφάσεις, μέσα από τροπολογίες νυχτερινές στη Βουλή, μέσα από διατάξεις, μέσα από νόμους, και αυτοί τους χρηματοδοτούν τώρα, μην τρελαθούμε. Δεν μπορούμε να χτυπήσουμε τη φοροδιαφυγή στην Ελλάδα. Έτσι, δεν θέλουμε να τη χτυπήσουμε. Είναι δηλαδή αυτοί οι 100 Έλληνες, λέτε, οι οποίοι έχουν μια πολύ μεγάλη περιουσία και αυτοί θα λύσουν το πρόβλημα της χώρας. Από εκεί θα βρείτε τα χρήματα. Όχι. Σε αυτό όμως έχετε δίκιο τώρα. Δεν θα λύσουμε το πρόβλημα της χώρας. Αλλά πρέπει να το αντιμετωπίσουμε κάποια στιγμή. Συμφωνεί. Και πρέπει, αν θέλετε, να το αντιμετωπίσουμε για λόγους δικαιοσύνης. Δεν μπορεί να έχουν λαϊλατήσει τον μικρομεσαίο επιχειρηματία, τον επαγγελματία, τον μικρομεσαίο που κλείνει το μαγαζί του, τον μηχανικό, τον νέο που είναι με μπλοκάκι και φορολογείται από το πρώτο ευρώ και δεν έχει και δουλειά. Έτσι, δεν μπορεί λοιπόν να έχουμε λαϊλατήσει τη μεσαία τάξη
και κάποιους άλλους να τους αφήνουμε να μην πληρώνουν βγάζοντας τα χρήματά τους στο εξωτερικό. Συμφωνώ απόλυτα. Αν αφήσουμε αυτούς τους 100 Έλληνες απ' έξω. Αλλά δεν θα λύσουμε το πρόβλημα. Ποιος, εντάξει. Ποιο έχω ακούσει πολλές φορές στελέχη σας να λένε οι πλούσιοι Έλληνες θα κληθούν να συμβάλλουν. Κανείς δεν έχει πει από εσάς ποιος είναι ο ορισμός του πλούσιου Έλληνα. Γιατί πλούσιος Έλληνας είναι μια μεγάλη κουβέντα. Για μένα ο πλούσιος μπορεί να είναι αυτός ο οποίος παίρνει 50.000 ευρώ το χρόνο. Για εσάς μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος παίρνει 40 ή 500. Ποιος είναι ο πλούσιος Έλληνας. Εντάξει, άρα η απάντηση σε αυτό. Δεν μπορεί να βάλεις ένα πλαφόν και να πεις πάνω από 50.000 σε πλούσιους, κάτω από 50.000 σε φτωχούς. Η απάντηση σε αυτό είναι να υπάρχει ένα αναλογικό φορολογικό σύστημα. Δεν υπάρχει, Πρόεδρε, σήμερα. Και να γίνει επιτέλους το περιουσιολόγιο που όλοι το τάζουν από την περίοδο του Τρικούπη. Το ακούμε ότι θα γίνει και ήταν στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης Σαμαρά και δεν έγινε τίποτα σε αυτή την κατεύθυνση. Ώστε να ταυτιστούμε, να εναρμονιστούμε με το ελληνικό σύνταγμα. Που λέει ότι να φορολογείται ο καθένας ανάλογα με τις φοροδοτικές του ικανότητες. Δηλαδή ανάλογα με την περιουσία σου και τα εισοδήματά σου να φορολογείς. Ο υψηλά αμοιβόμενος του ιδιωτικού τομέα σήμερα δεν πληρώνει αρκετά, πιστεύετε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η φορολογική κλίμακα είναι 42% μαζί με την έκτακτη εισφορά και πάει λέγοντας. Υψηλά αμοιβόμενος μισθωτός. Ναι. Ένας μισθωτός ο οποίος θα είναι. Του ιδιωτικού τομέα. Και λέω του ιδιωτικού τομέα γιατί δεν υπάρχουν υψηλά αμοιβόμενοι μισθωτοί στο δημόσιο πλέον, νομίζω. Mm-hmm. Αλλά ο υψηλά αμοιβόμενος μισθωτός στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος φορολογείται πάνω από 50%. Mm-hmm. Δεν φορολογείται αρκετά, πιστεύετε. Ναι, φορολογείται αρκετά. Το πρόβλημα δεν είναι όμως εκεί, κατά την άποψή μου. Το πρόβλημα είναι με τις μεγάλες επιχειρήσεις, με τις ενδοομιλικές συναλλαγές, με τις offshore επιχειρήσεις. Εκεί είναι τα μεγάλα ζητήματα και της φοροδιαφυγής και της χαμηλής φορολογίας, αν θέλετε. Και αν αυτές οι επιχειρήσεις. Σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο μέσος όρος φορολόγηση των υψηλών εισοδημάτων και των υψηλών κερδών είναι χαμηλότερος στην Ελλάδα. Αλλά αυτή θα ήταν μια συζήτηση η οποία θα άξιζε τον κόπο να την κάνει κανείς πριν έρθει το μνημόνιο. Mm-hmm. Διότι πριν έρθει το μνημόνιο, εμείς σωστά νομίζω λέγαμε ότι αν είχαμε μια διαφορετική φορολογική πολιτική, δεν θα φτάναμε ως εδώ. Διότι πριν το μνημόνιο, τα έσοδα του ελληνικού δημοσίου από τη φορολόγηση υπολείπονταν από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Μετά όμως το μνημόνιο και αυτή τη φορολέλαπα στη μεσαία τάξη και τη διάλυση μεσαίας τάξης, δεν μπορεί κανείς να ισχυρίζεται ότι με την φορολογική μεταρρύθμιση θα καταφέρει να ξαναφέρει τα πράγματα στα ίσια τους. Να είμαστε ειλικρινείς. Παρόλο που είναι αναγκαίο να την κάνουμε. Και να πω και κάτι άλλο, απολύτως ειλικρινές. Εμείς ξέρετε ότι θέλουμε να φορολογήσουμε και θα φορολογήσουμε τα κέρδη των πολύ πλουσίων και των πολύ ισχυρών. Mm-hmm. Αλλά εκεί είναι και ένα ζήτημα να δούμε τι από αυτά θα βρούμε στη χώρα. Διότι οι λίστες Λαγκάρντ. Που κάποιοι υπουργοί τις κρύβαν στα συρτάρια τους και στις οποίες υπήρχαν και πρόσωπα του συστήματος, του πολιτικού, του μηντιακού, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτές οι λίστες Λαγκάρντ τι κρύβανε. Κρύβανε τη μεταφορά χρημάτων στο εξωτερικό που ως ΔΟΕ ακόμα δεν έχει αξιωθεί να ελέγξει αν ήταν και αποτέλεσμα φοροδιαφυγής ή όχι. Λοιπόν, εμείς λέμε λοιπόν ότι θα γίνει η φορολογική μεταρρύθμιση και για να μπει σε ένα σωστό δρόμο η οικονομία της χώρας, να υπάρξει και η δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα όμως, η έξοδος από την κρίση δεν θα γίνει μέσα από τη φορολογική μεταρρύθμιση, να είμαστε ειλικρινείς. Η έξοδος από την κρίση θα γίνει μέσα από συνδυασμό πρωτοβουλειών. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές, είναι μια ήττα για εσάς. Καλά, τι συζητάτε, προφανώς. Αν οι επιχειρήσεις σε αυτή τη χώρα πράγματι περνάνε τόσο καλά, έχουν μια φορολογική ασυλία, καταφέρουν και ξεφεύγουν από τον νόμο, γιατί κλείνουν η μία μετά την άλλη μεγάλες επιχειρήσεις, γιατί φεύγουν οι πολυεθνικές από τη χώρα μας. Βλέπετε εργοστάσια τα οποία κλείνουν. Ναι, συνεχώς. Βλέπετε πολυεθνικές εταιρείες οι οποίες τραβούν τις δραστηριότητες τους από την Ελλάδα και σηκώνται και πάνε σε άλλες χώρες. Αν περνάνε τόσο καλά, γιατί δεν φεύγουν. Γιατί βάζετε ένα πολύ κέριο ερώτημα. Φεύγουν από την Ελλάδα. Ακριβώς όχι επειδή μειώνεται το εργασιακό κόστος λόγω της μείωσης των μισθών. Αυτό είναι ένα επιχείρημα που εγώ πρέπει να αξιοποιήσω και να σας θέσω. Διότι υποτίθεται ότι μειώνουμε τους μισθούς για να τους κρατήσουμε. Και παρόλα αυτά φεύγουν. Μα και εσείς λέτε ότι περνάνε βασιλικά αυτές οι εταιρείες. Όχι, δεν λέω αυτό. Μα ίσα-ίσα. Εμείς λέμε ότι αν δεν αντιμετωπιστεί το βασικό πρόβλημα, που το πρόβλημα είναι αυτή τη στιγμή το ότι η χώρα υλοποιεί ένα οικονομικό ρόλο που τη διαλύει. Που τη διαλύει την παραγωγική συνοχή, την κοινωνική συνοχή. Δεν μπορεί να γίνει πιο ανταγωνιστική οικονομία
μέσα από νεοφιλελεύθερα σχέδια μείωσης του εργασιακού κόστους και μόνο. Έχουμε με χίλιους δύο τρόπους εξηγήσει ότι δεν γίνεται πιο ανταγωνιστική μια οικονομία όταν μειώνεις μισθούς. Διότι αν ήταν και διαλύεις εργασιακές σχέσεις. Διότι αν ήταν έτσι, η πιο ανταγωνιστική οικονομία στον πλανήτη θα ήταν το Μπαγκλαντές. Και όχι, ας πούμε, η Σουηδία ή άλλες χώρες που έχουν επίπεδο μισθών, εργασιακές σχέσεις, που έχουν ένα θεσμικό πλαίσιο. Αυτές λοιπόν οι παραγωγικές δραστηριότητες και οι μεγάλες αυτές επιχειρήσεις φεύγουν για την Ελλάδα, από την Ελλάδα. Όχι γιατί δεν βρίσκουν. Βρίσκουν και πιο στην φορολογία, βέβαια. Όχι, ο λόγος που φεύγουν από την Ελλάδα, κατά την άποψη τη δική μας, είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα ακολουθεί ένα πρόγραμμα που είναι αδιέξοδο οικονομικά, που εντείνει την αβεβαιότητα σε σχέση με το μέλλον της ελληνικής οικονομίας και βεβαίως ένα μέρος του προβλήματος έχει να κάνει και με αυτό που λέτε εσείς, με το ότι δεν έχει ένα σταθερό φορολογικό σύστημα και υπάρχει μεγάλη διαφθορά. Υπάρχει μεγάλη διαφθορά. Διότι ένας επιχειρηματίας που θέλει να επενδύσει στην Ελλάδα, κακά τα ψέματα, ξέρει ότι θα βάλει κάποια χρήματα πάνω από το τραπέζι και πρέπει να βάλει και αρκετά κάτω από το τραπέζι. Έχει διπλό κόστος. Λοιπόν, άρα θα μπορέσουμε να επανελκύσουμε σοβαρούς επενδυτές και σοβαρές επενδύσεις, όχι ξεπουλώντας τα πάντα και διαλύοντας εργασιακές σχέσεις, όπως κάνουν τώρα με το μνημόνιο, ούτε εφαρμόζοντας νόμους που βάζουν φορολογία μεγάλη στην παραγωγή. Εμείς λέμε μεγάλη φορολογία στα κέρδη, ναι. Τα κέρδη να τα φορολογήσουμε και να ξέρει ο επιχειρηματίας που θα επενδύσει ότι αν έχει πολλά κέρδη θα φορολογηθεί. Αλλά όχι φορολογία στην παραγωγή. Αυτά που έχουν ήδη πουληθεί. Όχι κάτω από το τραπέζι, όχι διαφθορά. Αυτά πρέπει να καταπολεμήσουμε στην χώρα. Αυτά που έχουν ήδη πουληθεί, Πρόεδρε. Και βεβαίως οποία... να σας πω και κάτι άλλο. Έτσι. Γιατί εσείς μιλάτε για ξένες επιχειρήσεις που φεύγουν. Να δούμε και τις ελληνικές. Είπα και τις ελληνικές, τα ελληνικά εργοστάσια βεβαίως. Διότι η πραγματικότητα είναι ότι ένας Έλληνας επιχειρηματίας που με έναν υγιή τρόπο θέλει να έχει μια επιχείρηση υγιή και ανταγωνιστική στην Ελλάδα, δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τον Γερμανό ή τον Γάλλο. Και γιατί δεν μπορεί να ανταγωνιστεί? Πρώτον, διότι πράγματι η φορολογία στην παραγωγή τον τσακίζει. Δεύτερον και σημαντικότερο, και όσο και αν του μειώσει το εργασιακό κόστος, δεν του λύνει το πρόβλημα. Δεύτερον και σημαντικότερο, διότι δεν έχει ρευστότητα. Διότι οι τράπεζες που τις έχουμε ποτίσει με το αίμα μας τόσα δισεκατομμύρια αυτά τα χρόνια, έχουν κλείσει τις κάνουλες. Και δίνουν ρευστότητα στις επιχειρήσεις με 7% και 8% όταν ο Γερμανός έχει με 1,5%. Για να κλείσω το θέμα της οικονομίας και να επανέλθω στις άμεσες κινήσεις που θα κάνετε. Στο κομμάτι λοιπόν όσων έχουν πουληθεί, Πρόεδρε, εκεί οι κινήσεις σας ποιες θα είναι? Όσων έχουν πουληθεί. Σας εξηγώ αμέσως. Τράπεζες. Κρατικοποίηση των τραπεζών οι οποίες είναι ιδιωτικές και οι οποίες έχουν χρηματοδοτηθεί έτσι όπως έχουν χρηματοδοτηθεί αυτή τη στιγμή μέσω των προγραμμάτων στήριξης. Επενδύσεις οι οποίες έχουν γίνει και κομμάτια τα οποία έχουν πουληθεί. Ελληνικό, για παράδειγμα, προχωρήσει αυτή η επένδυση. Αστέρας Βουλιαγμένης. ΟΛΠ. Αυτά θα τα κρατικοποιήσετε και πάλι? ΔΕΗ. ΟΤΕ. Ποιο είναι το πρόγραμμά σας εδώ? Έχουμε δηλώσει και έχουμε δεσμευθεί ότι όλες τις πράξεις που διενέργησε το ΤΑΙΠΕΔ θα τις επανεξετάσουμε. Τι σημαίνει επανεξετάζω πρακτικά, Πρόεδρε? Ότι η Ελληνική Βουλή. Με βάση τους σχετισμούς που τα έχουν διαμορφωθεί στη νέα Βουλή, η νέα κυβέρνηση, που θα είναι κυβέρνηση σωτηρίας και ανασυγκρότησης του τόπου, θα ζητήσει από την Ελληνική Βουλή να κρίνει σε ποιες από αυτές τις περιπτώσεις έχει ζημιωθεί το ελληνικό δημόσιο και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ή να αναθεωρήσουμε ή να καταργήσουμε συμβάσεις οι οποίες έχουν γίνει. Αυτό η Βουλή πώς το κάνει με εξεταστικές επιτροπές, για παράδειγμα? Πώς εξετάζει η Βουλή μια σύμβαση, την οποία έχει υπογράψει το ΤΑΙΠΕΔ, για ένα ακίνητο? Οι αντίστοιχες επιτροπές που συγκροτεί η Βουλή έχουν την αρμοδιότητα να εξετάσουν και να γνωμοδοτήσουν προς την κυβέρνηση. Και αν δείτε ότι οι συμβάσεις είναι τόσο ισχυρές. Mm-hmm. Σε πολλές περιπτώσεις ενδεχομένως να χρειαστεί να δημιουργηθούν και ειδικές επιτροπές, εξεταστικές, αν υπάρχουν ενδείξεις για μεγάλα σκάνδαλα. Εγώ πάντως θέλω να σας πω ότι το ΤΑΙΠΕΔ, στο σύνολό του, είναι ένα σκάνδαλο από μόνο του. Είναι αδιανόητο να διαχειρίζονται την περιουσία του ελληνικού λαού. Λες και είναι περιουσία των παππούδων τους, τσιφλίκια τους, και να μην δουν τα πρακτικά στη δημοσιότητα. Όχι στη δημοσιότητα, αφήστε τη δημοσιότητα. Στην αξιωματική αντιπολίτευση που τα ζητά. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων. Δεν τα δίνουν. Λίγο πιο συγκεκριμένο να γίνεται στο θέμα των τραπεζών. Αυτή τη στιγμή λοιπόν οι τράπεζες έχουν πάρει ένα πολύ μεγάλο ποσό από την ανακεφαλαιοποίηση. Θα πάμε σε κρατικοποίηση των τραπεζών? Και πώς θα πάμε μέχρι εκεί? Μισό λεπτάκι. Καταρχάς, πρέπει να εφαρμοστεί η λογική σε αυτή τη χώρα, έτσι, μην πάμε στην κρατικοποίηση. Διότι τι έχει συμβεί αυτή τη στιγμή?
Έχουμε δανειστεί από τους Ευρωπαίους εταίρους μας ένα τεράστιο ποσό προκειμένου να ανακεφαλαιοποιήσουμε τις τράπεζες. Αυτό το ποσό θα το πληρώσει ο ελληνικός λαός. Mm-hmm. Δεν μας το χαρίζουν οι Ευρωπαίοι. Έτσι, αν ήταν να μας το χαρίζουν, να πάρουν και τις τράπεζες, να τις κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά mm-hmm. μας το δανείζουν και θα το πληρώσουμε με τόκο. Άρα είναι χρήματα τα οποία τα βάζει το ελληνικό δημόσιο. Βάζει λοιπόν τα χρήματα το ελληνικό δημόσιο και δεν έχει κανέναν έλεγχο. Αυτό είναι αδιανόητο. Διότι η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών χρεοκοπημένων έχει γίνει και σε άλλες χώρες. Και στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη και στη Βρετανία. Εκεί λοιπόν τα αντίστοιχα ταμεία που δημιουργήθηκαν του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας εδώ πούλησαν με κέρδη. Εδώ έρχονται με ένα νόμο που έφερε ο κ. Στουρνάρα στο πολυνομοσχέδιο και μας λένε ότι πρέπει να πουλήσουμε τις μετοχές του ελληνικού δημοσίου με ζημία. Και επειδή αναγνωρίζουν φυσικά ότι πρόκειται για πράξη που είναι ποινικά ελέγξιμη και κολάσιμη, επειδή αναγνωρίζουν ότι πρόκειται για κακουργηματική απιστία εις βάρος του ελληνικού δημοσίου, φροντίζουν στον ίδιο νόμο να περάσουν και την αμνίστευσή τους. Αυτοί οι οποίοι θα υπογράψουν να μην έχουν τις συνέπειες του νόμου, έτσι όπως ορίζει το Σύνταγμα. Εσείς τι θα κάνετε τώρα? Λοιπόν, καταρχάς, εμείς αυτό που λέμε σε όλους τους τόνους και καθαρά είναι ότι δεν μπορεί να παραγραφεί ή να αμνιστευτεί πράξη που θεσπίζεται με νόμο εκ των προτέρων, γνωρίζοντας δηλαδή ότι θα πρόκειται για κακουργηματική πράξη, διότι αντιβαίνει στο ίδιο το Σύνταγμα της χώρας. Άρα λοιπόν λέμε ότι όσοι βάλουν τις υπογραφές τους όλα αυτά, να ξέρουν ότι θα ελεγχθούν. Και ότι θα αντιμετωπίσουν κάποια στιγμή, εάν έχουν υπογράψει σε πράξεις που ζημιώνουν το ελληνικό δημόσιο, θα αντιμετωπίσουν την ελληνική δικαιοσύνη. Άρα έχει δίκιο ο κύριος Στουρνάρας που λέει ότι τους απειλείται με σκαμιά, δικαστήρια, εδόλια και πάει λέγοντας. Εμείς τους απειλούμε. Με αυτό που μου λέτε αυτοί τώρα. Αυτοί κλέβουν το δημόσιο πλούτο και εμείς τους απειλούμε. Δεν κατάλαβα τι λέτε τώρα. Ποιος απειλεί ποιον? Εν πάση περιπτώσει, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι είναι αδιανόητο σε μια χώρα πολιτισμένη, σε μια χώρα που έχει σύνταγμα και έχει νόμους, να αυτοαμνηστεύονται αυτοί οι οποίοι επιδιώκουν τη ζημία του ελληνικού δημοσίου και μάλιστα εκ των προτέρων. Άρα λοιπόν εκείνοι, αν έχουν ποινικές ευθύνες, θα τις βρουν μπροστά τους. Ναι. Εσείς όμως τι θα κάνετε στο λοιπόν, θέμα της κρατικοποίησης των τραπεζών? Στο θέμα των τραπεζών, ακούστε. Εμείς θα κάνουμε καταρχάς αυτό το οποίο συνέβη σε όλες τις χώρες που υπήρξε τα ΦΣ. Mm-hmm. Το ελληνικό δημόσιο αυτή τη στιγμή θα πάρει υπό τον έλεγχο του τα ΦΣ, διότι έχει την πλειοψηφία των μετοχών εκεί. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Όποιος πληρώνει έχει και τον έλεγχο. Λέγεται κρατικοποίηση αυτό πάντως. Δεν είναι λάθος. Θα υπάρξει εθνικός έλεγχος των τραπεζών, ναι, αυτή είναι η διαδικασία. Πείτε το όπως θέλετε εσείς, βάλτε όποιον όρο θέλετε. Δεν είναι. Εμείς δεν παίζουμε με τους όρους, ούτε μας πειράζει να πούμε τη λέξη κρατικοποίηση, αλλά δεν είμαστε κρατιστές. Έτσι. Mm-hmm. Κρατιστές δεν είμαστε εμείς. Εμείς έχουμε μια άλλη αντίληψη. Εμείς θέλουμε την κοινωνία. Θέλουμε να το κράτος να είναι ανταποδοτικό στην κοινωνία και στον πολίτη. Πάντως πρακτικά θα βρεθούμε σε μια χώρα που δεν θα έχει καμία ιδιωτική τράπεζα. Μισό λεπτάκι. Γιατί δεν θα έχει ιδιωτική τράπεζα? Γιατί αν κρατικοποιήσετε τις τέσσερις μεγάλες τράπεζες. Θα έχουμε τον δημόσιο εθνικό έλεγχο στις τέσσερις συστημικές τράπεζες, γιατί έχει βάλει τα χρήματα το ελληνικό δημόσιο. Σύμφωνο. Από εκεί πέρα, αν θελήσουν να ανακτήσουν τις μετοχές στην πραγματική αξία των χρημάτων που έβαλε το ελληνικό δημόσιο, βεβαίως και θα υπάρξουν. Να, ελάτε να τις αγοράσετε, λέτε. Βέβαια. Μα με συγχωρείτε, να μιλήσουμε λίγο με βάση τη λογική. Έτσι, αυτό που γίνεται στην Ελλάδα είναι παράλογο. Δεν είναι δυνατόν αυτός ο οποίος άλλος να πληρώνει και άλλος να γλεντάει. Πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος και παραμένουν στις διοικήσεις και γλεντάνε αυτοί οι οποίοι χρεοκόπησαν τις τράπεζες. Δεν έχουμε τίποτα προσωπικό με κανέναν. Όποιος βάλει το χέρι στην τσέπη και αγοράσει τις μετοχές θα πάρει τις τράπεζες. Αλλά στο βαθμό που δεν το κάνει αυτό και πληρώνει ο Έλληνας, θα τις διοικούν άλλοι τις τράπεζές μας. Σας φαίνεται λογικό αυτό το πράγμα? Και εν πάση περιπτώσει τώρα, το θέμα είναι εδώ ότι το τραπεζικό σύστημα έχει πάρα πολλά προβλήματα και για να λυθούν αυτά τα προβλήματα, να αντιμετωπιστούν, εμείς θεωρούμε ότι χρειάζεται και μία τελείως διαφορετική λογική από αυτήν την οποία έχουν συμφωνήσει οι κυβερνήσεις μας με την Τρόικα. Διότι το τραπεζικό σύστημα πρέπει να λειτουργήσει ως εργαλείο και ως μοχλός για την ασυγκρότηση της οικονομίας. Όταν λειτουργεί ως εργαλείο για την συμπίεση της οικονομίας, όταν αυτή τη στιγμή στους ισολογισμούς των τραπεζών είναι υποθηκευμένη όλη η ιδιωτική περιουσία των Ελλήνων, αντιλαμβάνεστε γιατί μιλάμε. Θέλω να κλείσουμε το κομμάτι. Υπάρχει Έλληνας που να μην έχει πάρει ένα δάνειο και να μην έχει βάλει υποθήκη το σπίτι του? Νομίζω οι περισσότεροι αυτό έχουν κάνει. Έτσι δεν είναι τώρα. Έρχονται εκλογές, 18 μέρες από σήμερα. Mm-hmm. Αρχικά δημοτικές και στη συνέχεια ευρωεκλογές. Έχετε ποντάρει πάρα πολλά, ειδικά στο κομμάτι των ευρωεκλογών.
Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, γιατί και πάλι εδώ τώρα ακούμε διάφορα νούμερα, διάφορες εκτιμήσεις. Εσείς προσωπικά, ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, με τι αποτέλεσμα θα είσαστε ικανοποιημένος στις ευρωεκλογές? Ο στόχος που εμείς βάζουμε είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση, κύριε Σρόιντερ. Δεν θα φύγει σε ευρωεκλογές. Δεν θα μπορούσαμε να κρατηθείτε. Εμείς αυτό το στόχο έχουμε. Διότι αν αποδειχθεί ότι αυτή η κυβέρνηση κυβερνά κόντρα στη λαϊκή επιθυμία, νομίζω ότι οι κυβερνήσεις κάπου εκεί τελειώνουν. Αυτό σημαίνει ότι αν, για παράδειγμα, έχετε ένα οριακό προβάδισμα, θα θέσετε θέμα ότι υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία κυβερνά απέναντι και σε βάρος της λαϊκής επιθυμίας? Εμείς αυτό το έχουμε βάλει και πριν αποδειχθεί αυτό. Γιατί το λέω οριακό ότι προβάδισμα. Το έχετε βάλει και πριν. Το έχουμε βάλει ήδη. Ξέρετε, δεν είναι ένα καπρίτσιο δικό μας. Όταν ήρθε η κυβέρνηση και είπε πάνω διαπραγμάτευση και μετά από τρεις μήνες έφερε το μεσοπρόθεσμο στη Βουλή, εμείς είπαμε ότι αυτό δεν ήταν στις προγραμματικές σας δηλώσεις, δεν ήταν στις προεκλογικές εξαγγελίες. Άρα έχετε εκμεταλλευτεί την ψήφο του ελληνικού λαού για να εφαρμόσετε ένα άλλο πρόγραμμα, μια κρυφή ατζέντα. Με αυτή την έννοια είπαμε ότι πρέπει να πάμε σε εκλογές ώστε ο ελληνικός λαός να αποφασίσει για αυτά τα οποία έχετε φέρει. Με τι θα είστε ικανοποιημένος ως αποτέλεσμα? Όταν λοιπόν εμείς λέμε στο σύνθημά μας να ψηφίσουμε για να φύγουνε, στις 25 ψηφίζουμε, στις 26 φεύγουνε, τι εννοούμε? Εννοούμε ότι πρέπει ο ελληνικός λαός, ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί ή διαφωνεί με το ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητα από το αν βρέθηκε ή όχι στις κάλπες αριστεράς τα προηγούμενα χρόνια, επειδή τώρα είναι ένα ζήτημα εθνικής, πατριωτικής ανάγκης να σταματήσει αυτή η πολιτική, και ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι τα έφερε, η μοίρα, η ζωή, η συγκυρία, παίζει αυτό το ρόλο σήμερα. Είναι ο δείκτης, το ποσοστό του, το αποτέλεσμά του, που θα δημιουργήσει εξελίξεις πολιτικές. Πρέπει να έχει όσο δυνατόν μεγαλύτερο προβάδισμα από τη Νέα Δημοκρατία σε αυτές τις εκλογές. Συμφωνείτε με ώστε την εκτίμηση? Δοθεί ένα ισχυρό μήνυμα στην Ευρώπη και να δοθεί ένα καταλυτικό μήνυμα στην Ελλάδα ότι αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίσει να κυβερνά έχοντας τη μειοψηφία του ελληνικού λαού. Συμφωνείτε με την εκτίμηση του κ. Δραγασάκη? Την άκουσα σήμερα. Ότι αν το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ είναι ίσο ή μεγαλύτερο με το άθροισμα των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, τότε μιλάμε για μια μεγάλη εκλογική νίκη. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αν το δικό σας ποσοστό είναι μεγαλύτερο από τις Νέες Δημοκρατίες βεβαίως, αλλά και μεγαλύτερο από το άθροισμα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Ένα αφισβήτητο αυτό θα είναι μια μεγάλη εκλογική νίκη. Αν δεν είναι, είναι εκλογική ήττα? Δεν θα το λέγω την εκλογική ήττα, αλλά ξέρετε, ορισμένες φορές είναι αστάθμητοι αυτοί οι παράγοντες που καθορίζουν τις τελικές εξελίξεις. Διότι, ξέρετε, δεν είναι ζήτημα αριθμητικής. Είναι το κλίμα που θα δημιουργηθεί μετά από μια μεγάλη και συντριπτική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Και το κλίμα που θα δημιουργηθεί και μετά από μια μεγάλη ήττα του κυβερνητικού συνασπισμού. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί, ας πούμε, να έχει μικρότερη διαφορά, μάλλον να το πω ανάποδα, να έχει μεγαλύτερη διαφορά από το άθροισμα, αλλά η Νέα Δημοκρατία να έχει ένα ποσοστό το οποίο να είναι αξιοπρεπές. Να είναι περίπου σε αυτά τα οποία ήταν τον Ιούνιο. Αλλά μπορεί να είναι μικρότερη διαφορά, αλλά να έχει ένα ποσοστό το οποίο επιβεβαιώνει την κυρία Μπαγκογιάννη, η οποία βγήκε και δήλωσε ότι είναι πια ένα πολύ μικρό κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Θα μπορέσει να συνεχίσει να κυβερνά. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές, είναι μια ήττα για εσάς? Καλά, τι συζητάτε, προφανώς. Αλλά νομίζω ότι ο λαός μας είναι και σοφός και έχει και την εγρήγορση που χρειάζεται, ώστε ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί, επαναλαμβάνω, σε όλα ή όχι με την αριστερά, να δώσει αυτή τη στιγμή, για πρώτη φορά, την εντολή και την επιλογή στην αριστερά να όχι απλά να κερδίσει τις εκλογές, να δώσει, επαναλαμβάνω, ένα ισχυρό μήνυμα για πολιτικές εξελίξεις και για μια μεγάλη αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος. Και αν συμβεί αυτό, τότε πράγματι θα έχετε πιάσει το σφιγμό του κόσμου και δεν θα είστε εκτός ελληνικής πραγματικότητας, όπως είπε σήμερα ο κ. Θεοδωράκης. Ποιος κύριος Θεοδωράκης? Κύριος Σταύρος Θεοδωράκης. Εντάξει. Αφού είναι αυτός εντός, δεν χρειάζεται να είμαστε όλοι εντός. Δεν ακούστηκε ωραίο αυτό το ποιος κύριος Θεοδωράκης. Όχι, δεν κατάλαβα. Όχι, δεν ήταν υποτιμητικό. Εντάξει. Γιατί επιτεθήκατε στο ποτάμι? Είναι ένα νέο κίνημα, μια νέα κίνηση, ένα πολιτικό κόμμα, μια νέα προσπάθεια. Έχω ακούσει και στο παρελθόν να λέτε ότι πρέπει να μπουν νέα πρόσωπα στην πολιτική. Γιατί λοιπόν να μην είναι ένα νέο πρόσωπο ο κύριος Θεοδωράκης και να μην διεκδικεί την ψήφο και να μην είναι και ένας κυβερνητικός σας εταίρος στο μέλλον? Καταρχάς, εγώ δεν έχω ασχοληθεί με τον κύριο Θεοδωράκη. Πρώτη φορά με ρωτάει κανείς σε συνέντευξη τον κύριο Θεοδωράκη και δεν. Κοιτάξτε. Δεν μιλάω για εσάς προσωπικά, μιλάω για στελέχη του κόμματός σας. Θα σας πω. Εντάξει, εγώ αυτό που βλέπω από τον Σταύρο τον Θεοδωράκη
με τον οποίο καλή ώρα όπως και με εσάς. Αυτό ήθελα να σας πω τώρα. Έχετε κάνει και ωραίες συνεντεύξεις. Και ωραίες συνεντεύξεις, μάλιστα. Και έχω και καλή προσωπική σχέση, αν θέλετε. Αυτό που έχω δει, αλίμονο, φυσικά έχει το δικαίωμα. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να δοκιμάσει την τύχη του. Και εγώ θεωρώ ότι η πολιτική δεν είναι δουλειά των ειδικών, κάθε άλλο. Απλά βλέπω μια μεγάλη αγωνία από την πλευρά του να φτιάξει ένα σχήμα που δεν κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, κάνει αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ. Όλη του η επιχειρηματολογία και η στάση έχει ένα αντισυριζικό, αν θέλετε, μια αντισυριζική σκοπιά και μια αντισυριζική αγωνία. Γιατί λέτε? Δύο πράγματα με να μου έχουν μείνει από όσα έχει πει. Το πρώτο πράγμα είναι ότι δεν υπάρχει μνημόνιο. Δεν υπάρχει μνημόνιο. Τελειώσαν τα μνημόνια. Αυτή είναι η βασική επιχειρηματολογία της κυβέρνησης. Δεν υπάρχει μνημόνιο, αλλά μην ασχολούμαστε με αυτά που ήρθαν και με αυτά που θα έρθουν. Μην ασχοληθούμε με τους 400 εφαρμοστικούς νόμους που έχουν αλλάξει τη μορφή της χώρας. Να ασχοληθούμε με άλλα πράγματα. Και το δεύτερο που έχω ακούσει είναι ότι δεν πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Πρέπει να εξαντληθεί η τετραετία της. Αυτά είναι τα δύο βασικά. Και άλλα πράγματα μέσα στα οποία άλλα μπορεί να συμφωνεί κανείς, αλλά να διαφωνεί, αλλά αυτά είναι βασικά. Δεν ξέρω πώς μπορεί να τα κρίνει οι τηλεθεατές μας. Προφανώς έχουν το δικαίωμα να κρίνουν όλους μας. Αλλά νομίζω ότι η αγωνία που έχει ο απλός κόσμος που εγώ συναντώ, είτε αυτοί είναι άνθρωποι που έχουν αδικηθεί βάναυσα, είτε νέοι άνθρωποι που θέλουν να δουν το μέλλον τους αυτή τη χώρα, είναι αυτή. Τι θα γίνει με το μνημόνιο και αν θα φύγει ή όχι αυτή η κυβέρνηση. Εγώ αυτά τα δύο ακούω. Θα μπορούσε να είναι ένας κυβερνητικός σας εταίρος ο κύριος Θοδωράκης, ίσως καλύτερος από τον κύριο Καμένο, για παράδειγμα, στο μέλλον? Κοιτάξτε, σε αυτή τη ζωή, εγώ γενικά αποφεύγω. Που έχετε και καλή σχέση εγώ προσωπική. Εγώ αποφεύγω στη ζωή να λέω ότι αυτός σε καμία περίπτωση δεν θα. Εγώ αποφεύγω να λέω ποτέ. Στη ζωή, ποτέ λες ποτέ. Αλλά κοιτάξτε, δείτε, οι κυβερνητικές συνεργασίες πρέπει να γίνονται στη βάση προγραμματικών συμπτώσεων. Εμείς λοιπόν έχουμε εξεργαστεί ένα πολιτικό πρόγραμμα. Θεωρούμε ότι είναι συγκροτημένο. Θεωρούμε ότι είναι το μόνο εναλλακτικό απέναντι στο πρόγραμμα του μνημονίου. Οι άλλες πολιτικές δυνάμεις είτε αποδέχονται είτε φλερτάρουν με την αποδοχή του μνημονίου, όπως ο κ. Θοδωράκης. Από εκεί και πέρα, ο ελληνικός λαός είναι αυτός που θα κρίνει, φτιάχνοντας τους νέους συσχετισμούς, σε ποια κατεύθυνση θα κινηθούμε. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει λοιπόν μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία, είτε απόλυτη είτε κατάτη, να υπολείπεται από την απόλυτη πλειοψηφία. Εσείς θα έχετε την πρωτοβουλία. Τότε εμείς θα πάρουμε λοιπόν την πρωτοβουλία να διερευνήσουμε από ποιους θα στηριχθεί η επόμενη κυβέρνηση. Θα είναι μία από τις πρώτες σας εκλογές. Έχουμε δηλώσει ότι ακόμα και αν έχουμε την απόλυτη πλειοψηφία, που είναι επιδίωξή μας, κατά την άποψή μου, όχι μη πραγματοποιήσιμη, είναι πολύ πιθανό να συμβεί αυτό, θα διεκδικήσουμε συμμαχίες και συνεργασίες, ακριβώς διότι καταλαβαίνουμε ότι τα προβλήματα που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μας ξεπερνούν. Θα είναι τεράστια, θα είναι μεγάλα. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι με άλλους όρους θα συζητήσει κανείς όταν διαμορφωθούν νέοι σχετισμοί και με άλλους όρους σήμερα που όλοι έχουμε μια ανταγωνιστική σχέση. Κατεβαίνουμε να διεκδικήσουμε την ψήφο του ελληνικού λαού όλοι για το δικό μας λογαριασμό. Μόλις συνειδητοποίησαμε ότι υπάρχει ένας μειονοτικός σε ψηφοδέλτιο τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος υποστηρίζει με θέρμη το μειονοτικό ψηφοδέλτιο, του είπαμε ότι ξέρεις, δεν μπορεί να συμμετέχει. Ρωτήσεις.